καφέ. Όχι με τη χαζομάρα και την ανουσιότητα, να δούμε χορό, ωραία σώματα, ωραία κοστούμια, ωραία σκηνικά. Κακοφωτισμένο. Λάθη που από ό,τι είδα κάτι κάνουν να τα μαζέψουν, όπως μεγάλα πλατιάσματα στην επιτροπή. Είναι και 5 άνθρωποι. Θέλουν και όλοι να φανούν, λίγο πολύ. Λένε πολλά. Και μετά, όσο να ανέβουν απάνω, υπήρχε μια μηχανία από τον Αγγέλου. Πού να σταθούν, ζετάκι δικό σου, πού να γυρίσουν, να κάτσουν από εδώ, να κάτσουν από εκεί. Νομίζω ότι αυτά λίγο μαζεύτηκαν. Παραμένει κακοφωτισμένο. Προσπάθειες όμως των υποψηφίων δεν έχουν βελτιωθεί καν. Των υποψηφίων έχουν βελτιωθεί και είναι μια χαρά. Βέβαια, δεν είναι dancing with the stars, γιατί απουσιάζουν stars. Έβγαινε και η Βάνα Μπάρμπα, πάει και. Δηλαδή, αν κάτι δικαιολογούσε, ήταν η Βάνα Μπάρμπα και η Βάσια Τριφύλλη, βέβαια. Στα υπόλοιπα είναι άνθρωποι που κάνουν καλά τη δουλειά τους γενικά. Δεν είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φάμιλο παλιών προγραμμάτων που έχει κάνει ακόμη και το ίδιο κανάλι. Δηλαδή δεν είναι το Φαντάστικο. Δεν είναι το Μπράβο. Δεν είναι τέτοια σοου. Είναι τις πλάκες στα κοστούμια, τις πλάκες φωτισμοί, τις πλάκες στα σκηνικά. Αυτό θέλω να πω. Εμφάνιση της Ζέτας. Η Ζέτα είναι, η Ζέτα για μένα είναι, τι να πεις, είναι αυτό που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, ότι αυτού του είδους η ομορφιά είναι ανώτερη από την εξυπνάδα γιατί είναι αυτοαπόδεικτη. Τη βλέπεις, σου κόβεται η ανάσα, τέρμα. Η Επιτροπή είναι πολύ αυστηρή μέχρι στιγμής. Λένε ότι θα είναι λίγο καλύτερη από το επόμενο. Η Επιτροπή τα χάνει λίγο πολύ. Όλοι πάρα πολλοί άνθρωποι έμπειροι στον τομέα τους νομίζω ότι η Επιτροπή τα χάνει αρκετές φορές. Εκτός από τον κύριο Λάτσιο που ξέρει πάντα τι κάνει ανά πάσα στιγμή με την αίσθηση, όχι ότι ξέρει χορό ότι είναι ο Φρέντ Αστέρ, έτσι, αλλά με την έννοια ότι ξέρει πολύ καλά τηλεόραση. Γιατί αυτό δεν είναι ένα χορευτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα της τηλεόρασης πρώτα απ' όλα. Παιδιά, δεν είναι αυτό. Καλά είστε. Όλοι άντρας. Ο άντρας σου. Ο άντρας σου. Παντρεύτηκε. Ο Στέλιος. Μ' αρέσει η Φέη Σκορδά. Ό,τι και να κάνει. Έχει αυτή την αμεσότητα και τη φυσικότητα που μ' αρέσει. Μ' αρέσει και η Σάσα, γιατί είναι one of a kind. Είναι, να μιλήσω ελληνικά, one of a kind. Είναι μοναδική στον τύπο που βγάζει. Τέρμα. Και τα προϊόντα αυτά δεν έχουν κάτι να μου πούν, νομίζω. Και νομίζω δεν έχουν να πούν και στον υπόλοιπο κόσμο αυτή τη στιγμή. Η Αλεξάνδρα Τσόλκα αναφέρθηκε και στη Ρούλα Κορομιλά. Ενώ η Αλεξάνδρα Τσόλκα μίλησε και για τη Ρούλα Κορομιλά και ανέφερε τον λόγο που τη ζήτησε συγγνώμη. Επειδή τη ρώτησα για την... αν της έχει κοστίσει το ότι δεν έγινε η ίδια μητέρα, αισθάνθηκα εκείνη την ώρα ότι ίσως ξεπέρασα τα δημοσιογραφικά εσκαμμένα, όχι της φιλίας, γιατί στη φιλία... Ναι. Αλλά ίσως εκεί δημοσιογραφικά θεώρησα ότι δεν ήταν και πολύ κομψό αυτό που έκανε. Θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις. Ψάχνεις κομψότητες. Είναι πάντως η Ρούλα από την τηλεόραση. Θα επιστρέψει. Θα θέλατε εσείς να τη δείτε σε κάτι. Μωρέ, εγώ θα ήθελα να τη δω. Και από ό,τι ξέρω και προτάσεις έχει. Αλλά δεν γνωρίζω καθόλου έναν είναι διατεθειμένη να επιστρέψει σε αυτή την τηλεόραση. Δεν μου φαίνεται πολύ διατεθειμένη. Ό,τι λείπει, λείπει. Respect. Βαρύ. Τώρα τι να λέμε, τι να συζητάμε. Όλες ξεπατικοτούρα κάνανε. Αυτή φταίει για όλα μεταξύ μας. Πάντως είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως εδώ μεταξύ μας, όταν ακούγαμε την συνέντευξη της Αλεξάνδρας, ότι η Αλεξάνδρα όταν τα γράφει, ακούγονται